Επισοδιακή αποδεικνύεται η συνεργασία του Γιώργου Λιάγκα με την Ευγενία Μανολίδου. Με το δημοσιογράφο να ζητάει να λυθεί η συνεργασία του. Πήραμε την Ευγενία τηλέφωνο και μα είπε ότι δεν τα έχει πει και ότι όλα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα λοιπόν να τελειώσω εδώ η συνεργασία μα. Κανένα πρόβλημα. Μια χαρά, δύο μήνε βγάλαμε και πολύ μα είναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ αυτό ο άνθρωπο είμαι. Ένα άνθρωπο που κάνω χιούμορ, σαρκάζω πρώτα τον εαυτό μου και κάνω πλάκια με του ανθρώπου. Πολλέ φορέ μπορώ να υπερβώ κάποια όρια και να πειράξουν του ανθρώπου αυτά που λέω δίπλα. Όμω το παιχνίδι αυτό με τη. Με την πλάκα που κάναμε για τα ερωτικά, τα σεξουαλικά κτλ. Για τα οποία μιλάω και για τον εαυτό μου και για τη φέη, για το πόσο κάνουμε σεξ, δεν κάνουμε. Κάνω πλάκα, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ο παρουσιαστής πριν από λίγες μέρες έκανε χιούμορ στην τηλεοπτική του εκπομπή, μεταφέροντας τα όσα λέει, όπως υποστήριξε ο ίδιος, το ραδιοφωνικό του ετερονίμηση για τον σύζυγό της. Τον λέει παιδαρά, το λέει ότι είναι ο καλύτερος εραστής στην Ελλάδα, λέει τέτοια. Παιδαρά! Για τον Άδωνη. Εσύ φταίει. Ηχογράφησε τώρα το όπλο, είναι ο καλύτερος εραστής στην Ελλάδα. Η γυναίκα σου δεν έχει πει τίποτα για σένα. Λέει ότι όταν πέφτει στο κρεβάτι, εσύ όταν πολύ. Λέει τέτοια, παιδιά. Αλλά λέει τέτοια σα ορκίζομαι. Γιώργο, έχει δουλειά, θέλουμε να το ηχογραφήσει. Παιδιά, σα ορκίζομαι, λέει ότι όταν πέφτει. Τον έχει την παιδαρά. Εραστή. Ότι έχει ένα συγκεκριμένο σημείο που υπερτερεί και τα λοιπά. Και όταν πέφτει το κρεβάτι γίνεται χαμός. Κοίτα μου τι λέει σήμερα στο κουμπί. Αυτές οι κουβέντες ήταν η αφορμή για να ξεσπάσει καυγά στο ραδιοφωνικό αέρα των παραπολιτικών μεταξύ της Ευγενίας Μανολίδου και του Γιώργου Λιάγκα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πεις τι ήταν αυτά που έλεγες ότι σου είπα εγώ στο πρωινό. Τι είπα? Δεν ξέρεις τι είπες? Πράγματα τα οποία έχουν υποθεί εδώ στον αέρα, νομίζω. Έχω πει εγώ στον αέρα ποτέ τον Άδωνη παιδαρά? Όχι, αλλά εν είδη πλάκα προφανώ. Περίμενε, περίμενε. Να τσακωθούμε στον αέρα τώρα. Όχι, δεν θέλω καθόλου να τσακωθούμε. Έχω πει εγώ ποτέ ότι είναι ο καλύτερος εραστής στην Ελλάδα? Προφανώς έκανα πλάκα με το θεωρώντας πράγματα τα οποία έχουν υποθεί εν είδη πλάκας. Ότι όταν πέφτουν στο κρεβάτι σύονται οι πολυέλεοι. Αν βάλουμε τις εκπομπές μας πίσω, Ευγενία μου, θα δεις ότι εν είδη πλάκας λέμε διάφορα πράγματα τα οποία εν είδη πλάκας τα μετέφερα. Εσύ τα λες και εγώ συνενώ. Εσύ τα λες. Κάνουμε πλάκα. Το να λέω ναι σε αυτά που λες εσύ. Περίμενε. Μα κάνουμε πλάκα πάνω σε αυτά. Ξέρεις τι αποδέκτης σχολείων έχω γίνει εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο εξαιτίας αυτής της πλάκας? Για πες μου τι σου λένε. Όχι, δεν θα πω τι μου λένε. Πες μου τι σου λένε. Δεν θα σου κάνω το χατήρι. Εξοργισμένη παρουσιάστρια και με ορισμένα μέσα επικοινωνίας στο διαδίκτυο που δεν την πήραν τηλέφωνο να διασταυρώσουν αν ισχύουν αυτά που είπε ο Γιώργος Λιάγκας. Κανείς δεν μπήκε στον κόπο να με πάρει τηλέφωνο για να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω τα λεγόμενα που με αφορούσαν και που έβαζαν στο δικό μου στόμα λέξεις που ουδέποτε έχω χρησιμοποιήσει. Όχι στο ραδιόφωνο, αλλά ούτε στον καθημερινό μου λόγο. Όχι μόνο δεν φρόντισαν να διασταυρώσουν την είδηση, αλλά με επέπληταν κιόλας για όλα αυτά που έλεγα. Σα δεν ντρέπομαι λιγάκι. Απλά το μόνο που θα ήθελα να παρακαλέσω είναι, αν μη τι άλλο, όταν ακούτε κάτι στον αέρα και το γράφετε, παίρνετε με και ένα τηλέφωνο για να βλέπετε αν όντως τα έχω πει. Ή αν είναι τι πλάκα, όπως λέει ο Γιώργος. Αφού εγώ τα είπα. Αφού πολλοί στο δικό άνθρωποι... μου στόμα τα βάλανε. Δεν, όχι, όχι, με χαρακτηρίσανε κιόλας. Τι, ότι. Βεβαίως. Ότι δεν ντρέπομαι που μιλάω έτσι. Τώρα κοίταξε να δεις. Ξέρεις πάρα πολύ καλά πώς γίνεται. Τρεις άνθρωποι που μπορεί να με ξέρουν, ξέρουν ότι δεν υπάρχει ποτέ καμία περίπτωση εγώ να πω αυτές τις λέξεις. Το να γίνει μια πλάκα και να γελάσω κι εγώ και να πω για χάρη της πλάκας είναι άλλο θέμα από το να με βάζουν εμένα αυτά τα πράγματα. Συνήθως μετά την καταιγίδα έρχεται η γαλήνη. Αλλά ο χειμώνας είναι μακρύς και οι μπόρες δύσκολα αποφεύγονται. Δεν ψάχνουμε τώρα τι έχουμε πει πίσω. Εάν δεν τα έλεγε εσύ, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει θέμα. Προφανώς τα έχουμε πει εν είδη πλάκα όμως. Δεν τα έβγαλα το μυαλό μου. Εντάξει, οπότε θα την κόψουμε αυτή την πλάκα. Γιατί πραγματικά. Αν σε ενοχλεί τόσο. Με ενόχλησε πάρα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο όλα αυτά που διάβαζα.